Ένα πεπλοτρόμο έχει σκεπάσει από χθες την ευρύτερη περιοχή του Καστελίου Πεδιάδος, ύστερα από το σιγερό έγκλημα που έγινε χθες το απόγευμα με θύμα έναν 60χρονο βοσκό. Έξω από το χωριό Πιτζαριανό, ο 60χρονος βοσκός άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 5 το απόγευμα, όπου ο 60χρονος είχε πάει στο κτήμα του για να ταΐσει τα σκυλιά του. Ένας 55χρονος άνδρας εμφανίστηκε στο κτήμα του με άγριες διαθέσεις, καθώς όπως όλα δείχνουν, πήγε στο σημείο για να λύσει τις κτηματικές διαφορές που είχε με τον 60χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάλογος κατέληξε σε καυγά και ο 55χρονος άνδρας τράβηξε ένα περίστροφο και πυροβόλησε τον 60χρονο βοσκό κάτω από το αριστερό μάτι. Ο 60χρονος έπεσε αιμόφυρτος πάνω στο χωματόδρομο, όπου εκεί άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ ο 55χρονος μπήκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε. Μουδιασμένοι και σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι του Καστελίου για τη δολοφονία του 60χρονου βοσκού, του οποίου η αδερφή μένει στο Καστέλι, ενώ το θύμα δεν είχε δική του οικογένεια. Οι κάτοικοι του Καστελίου λένε χαρακτηριστικά πως η περιοχή εδώ και καιρό είναι καζάνι που βράζει. Εδώ η παιδιά δεν είναι καζάνι που βράζει, τώρα και πολύ καιρό. Από όλα τα θέματα, από ζωγλωπές, από τα πάντα. Τώρα τι γίνεται, αυτοί ξέρουν. Η αστυνόμευση, εγώ βλέπω, εντάξει, βλέπω κίνηση από την αστυνομία εδώ, από εκεί και πέρα τώρα δεν ξέρω. Δεν μπορούν να τους βρούνε, δεν ξέρω. Οι κάτοικοι της περιοχής μάλιστα αναφέρουν πως το θύμα ήταν ένας αγαπητός και ήσυχος άνθρωπος. Ένα αγαπητό παιδί ήταν εδώ, εντάξει, δεν πειράζει κανένα, ναι. Είμαστε γνωστοί, μα. Δεν πειράζει κανένα, δεν έκανε τίποτα. Ήταν, να σου πω, μπορεί να ήταν και πιο ήρεμος από όλους. Δυστυχώς, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Δυστυχώς. Από τη στιγμή που έγινε το σιγερό αυτό έγκλημα, ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, καθώς η ευρύτερη περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου και κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών Ηρακλείου, με συντονιστή τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, κ. Κώστα Λαγουδάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι γνώριμος των αστυνομικών αρχών, καθώς πριν 2 χρόνια, πάλι σε έναν άγριο καυγά, είχε μαχαιρώσει έναν κρεοπόλη. Μάλιστα, ο δράστης διατηρεί επιχείρηση με τη σύζυγό του στο Ηράκλειο.